Με παιδικά χαμόγελα πλημμύρισε η πόλη του Ρεθύμνου, καθώς έφηβοι από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Generation X από το Ίδρυμα Vodafone στο πλαίσιο της 39ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων με τη σφραγίδα του Ιδρύματος Vodafone και μέσα από αυτό μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες και να δημιουργήσουν καινοτόμες ιδέες. Το Ίδρυμα Vodafone με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων είναι παρόν στην μεγαλύτερη συνάντηση εφήβων της χώρας στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Μέσα από ομαδικές δραστηριότητες με βάση τις STEM επιστήμες και τις νέες τεχνολογίες, θέλουμε οι νέες και οι νέοι που συμμετέχουν να πειραματιστούμε ψηφιακά εργαλεία και νέες δεξιότητες, να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και την κριτική τους σκέψη και πάνω απ' όλα να διασκεδάσουν. Τα παιδιά συμμετείχαν μεταξύ άλλων στο παιχνίδι πόλης με 5 σταθμούς STEM. Στο σταθμό Technology, στο δημοτικό κήπο, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ζευγάρια των 2 ατόμων, τους δόθηκε ένας μικροϋπολογιστής MicroBit και ένα φύλλο εργασίας. Αποστολή τους ήταν να πάρουν μετρήσεις από διάφορα σημεία του περιβάλλοντος χώρου και να βρουν τη θερμοκρασία τους. Στόχος ήταν να κατανοήσουν την επίδραση της ηλιακής ενέργειας ανάλογα με το περιβάλλον. Πάμε εκεί κάτω τον πλάτανο, έχει ένα πλάτανο που έχει πολύ σκιά. Τα παιδιά έφτασαν και στο σταθμό Math στην πλατεία Μικρασιατών, εκεί όπου ασχολήθηκαν με την κρυπτογραφία και την ανταλλαγή δεδομένων χρησιμοποιώντας την τεχνολογία MicroBit. Αποστολή τους ήταν να αποκρυπτογραφήσουν ένα κρυμμένο αριθμό. Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι μαθητές βρέθηκαν και στην πλατεία Γνώσου Στρατιώτη, στο άγαλμα 2 Δελφίνια και στην πλατεία 25 Μαρτίου. Παράλληλα, στον τερματικό σταθμό του παιχνιδιού πόλης στην Φορτέτζα, είχαν στη διάθεσή τους ένα τηλεσκόπιο για αστροπαρατήρηση του ήλιου. Το τηλεσκόπιο ουσιαστικά είναι η κατάληξη μιας δράσης που διοργανώσαμε, ένα παιχνίδι πόλης μέσα από το οποίο υπήρχαν 5 σταθμοί που αντιπροσωπεύουν ο καθένας ένα γράμμα του STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts και Mathematics, και οι τρεις πρώτες κοινότητες που κατάφεραν να ολοκληρώσουν πιο γρήγορα το παιχνίδι είχαν τη δυνατότητα να έρθουν στο τηλεσκόπιο και να παρατηρήσουν τις κελίδες του ήλιου. Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα Generation X μετρά πάνω από 112.000 ωφελούμενους και 721 καινοτόμα project μαθητών.